Ταξιδέψτε με τις γεύσεις του κόσμου. Ταξιδεύουμε με τις γεύσεις του κόσμου. Να τον έναν ματ κύριο. Κοιτάξτε το. Έτσι έπρεπε. Ματ κύριος. Να τον εδώ πέρα. Έτσι. Έτσι. Κάνε και μια στροφή. Ματ. Από πάνω μέχρι κάτω και από κάτω. Καλά, μέχρι πάνω. Καλά, Αργελή, πεταλουδίτσα, ναι. Και πεταλουδίτσα, παρακαλώ. Αυτά. Καταλάβατε. Σεφ. Στείλα το σεφ. Έτσι. Τι θα μας κάνει σήμερα. Σήμερα φτιάξουμε κιουνεφέ. Τι είναι το. Είναι το παραδοσιακό γλυκό της Παλαιστίνης. Αλλά με μια παραλλαγή δική μας το. Αλήθεια. Ναι. Πού το βρήκες αυτό. Δική μου συνταγή. Μυστικά. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Πάμε. Έχουμε κατά ύφη 200 γραμμάρια μασκαρπόνε, 50 γραμμάρια μοτσαρέλα, ένα τρίο φλιτζανιού κρέμα, ξύσμα από μισό λεμόνι, 2 κουταγιές σούπα ζάχαρη άχνη, 2 φράουλες, 250 γραμμάρια ζάχαρη, 150 γραμμάρια νερό, 1 φρούτα λεμόνι, 1 ξύλο κανέλα και 2 κουταγιές σούπα ροδόνερ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ναι, όπως είπα, είναι ένα παραδοσιακό γλυκό, αλλά έχουν γίνει διάφορες παραλλαγές και εμείς σήμερα θα φτιάξουμε τη δική μας την παραλλαγή. Ξεκινάω με το σιρόπι, εδώ έβαλα το νερό μαζί με τη ζάχαρη και θα μπει ένα στικ κανέλας. Και θα βάλουμε και μια φλούδα από το λεμόνι μας. Και θα αφήσουμε εκεί να διαλυθεί η ζάχαρη. Μάλιστα. Λοιπόν, έχω βάλει λίγο ροδόνερο για να μαριναρώ έτσι λίγο. Βλέπω ότι η φιλοξενούμενη μας φοράει το ίδιο ρούχο που φορούσε η Γιάννα Τερζή τώρα πριν λίγο στη φωτογραφία μας. Και πάθα σοκ. Σε λίγο θα σας το δείξω. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, έβαλα τις φραουλίτσες να μαραριστούν λίγο στο ροδόνερο. Στο ροδόνερο. Ναι. Να σου πω, είναι ωραίο να βάζουμε μέσα σε φραούλο σαλάτα ροδόνερο, ναι. Ναι, ναι, ναι. Πολύ. Ναι. Λίγο, ε. Λίγο, ναι, να δώσει αυτό το άρωμα. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ βρήκα εγώ, δεν ξέρω αν φαίνεται, αυτό το ταψάκι, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιούμε ένα οποιοδήποτε ταψάκι, στρογγυλό ή τετράγωνο. Σημασία έχει η διαδικασία που θα κάνουμε τώρα. Παίρνουμε το κατά ύφη, είναι σημαντικό να το ανοίξουμε καλά. Ωραία. Λοιπόν, έκανα μια βάση εδώ. Τέλεια. Και έχω γιώσει λίγο βούτυρο και θα βάλουμε λίγο βούτυρο από πάνω. Ωραία. Μα ό,τι έχει κατεΐφι μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό θα το λατρέψει. Δεν ξέρω γιατί τόση αδυναμία στο κατεΐφι. Λοιπόν, έχουμε το μασκαρπόνε μας εδώ, θα μπει κρέμα. Νικόλα, δεν φορά το ίδιο ρούχο με τη Γιάννα Τερζή. Η καλύτερη εμφάνιση. Ναι, και η καλύτερη εμφάνιση κιόλα. Ζάχαρη άχνη. Ναι. Και θα βάλουμε και λίγο ξύσμα λεμονιού στο μασκαρπόνε, κρέμα, ζάχαρη άχνη και ξύσμα λεμονιού. Για να δώσει αυτό το άρωμα που θέλουμε. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Έχουμε, ναι, μου λένε από πάνω, 3 λεπτά ολόκληρα. 3 λεπτά ολόκληρα, ναι. Μάλιστα. Πότε ξεκινήσαμε. Ναι. Εντάξει. Στο ένα μπέμου πάνω. Έχουμε μια τέλεια θεραπεία όμως σε λίγο να δείξουμε στις τηλεθεατρίες μας, Θεόδωρε μου. Να. Και θα δώσουμε και 150 ευρώ βάουτσερ, παρακαλώ, για αυτή τη θεραπεία. Να. Θα τα πούμε όλα σε πάρα πολύ λίγο για μια τυχερή τηλεθεατρία. Εσύ ποτέ να μας δώσεις δωράκι, Θεόδωρε μου. Τι δωράκι θέλετε, δώστε μου. Κάτι τέλος πάντων, ένα θα δώσουμε, θα δώσουμε. Dinner εκεί στο λεμοντσέλο. Θα δώσουμε, θα δώσουμε, υπόσχομαι. Λοιπόν, έχουμε ανακατέψει, θα βάλουμε σε μια σακούλα ζαροπλαστικής. Ωραία. Μάλιστα. Για να δούμε. Θα κόψουμε λίγο την ακρία, ναι. Και θα το βάλεις από πάνω, εδώ. Ναι. Εδώ βάλεις μόνο βούτυρο, έτσι. Ναι, και το καταΐφι μας. Τέλεια. Θα μπει γύρω, να καλύψουμε γενικά. Ωραία, πες μας λίγο ξανά, επανέλαβε, τι γεμίζεις, με τι γεμίζεις. Λοιπόν, έχω βάλει το μασκαρπόνε. Μασκαρπόνε. Κρέμα. Κρέμα. Ξύσμα λεμονιού και ζάχαρη άχνη. Τέλεια. Μόνο. Λοιπόν, ναι. Και θα βάλουμε το υπόλοιπο κατεύθυνση μας από πάνω για να καλύψουμε. Σου έχω πολύ εμπιστοσύνη ότι θα είσαι μέσα στο χρόνο. Ναι. Πιέζεις με τώρα, αλλά πρέπει να σε προπρόσωπη, γι' αυτό πρέπει να το κάνουμε έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ωραία. Έχουμε προθεμάει το φρούν μας στους 180. Ναι. Λοιπόν,
Και θα βάλουμε ακόμη λίγο βουτυρό από πάνω. Α, θα βάλεις και άλλο βουτυρό. Ναι. Ωραία. Για να μην τραγωνούν και εδώ πάνω το. Κανονικό βουτυρό, ούτε ανάλωτο, ούτε τίποτα. Ε. Όχι, κανονικό. Βουτυρό. Ωραία. Λοιπόν, και αυτό θα μπει στο φούρνο σε 180. 180 πόση ώρα? 35 με 40 λεπτάκια. Τέλεια. Λοιπόν, θα το βάλουμε εδώ και όπως πάντα, επειδή θα παρουσιάσουμε το πιάτο μας. Πρέπει να συγκυρίσουμε την κουζίνα μας, τα μαθαίνουμε όλα από το MasterChef εμείς αυτά. Λοιπόν, εγώ όπως το έβγαλα από το φούρνο, το αναποδογύρισα. Φανταστικό. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση, επειδή μόνο στο μασκαρπόνι υπήρχε λίγη ζάχαρη άχνη, φτιάξαμε το σιρόπι μας και θα το χρειαστεί για να γίνει μια γλυκό που φτιάχνουμε. Πω, τέλεια. Ναι. Τι ωραία. Λοιπόν, και τώρα θα παίξουμε τις φράουλες μας. Τώρα λίγες βιολέτες. Υπέροχες, μω, για μένα τις έφερες. Οι. Και τα αποξηραμένα τα. Καλά. Τα λουλούδια αυτά για σένα έτσι. Για τι ωραίο πιάτο, κοιτάξτε. Ανοιξιάτικο, παίξουμε. Τέλειο, υπέροχο, με μω χρώματα. Έχουμε ώρα. Ναι. Ναι. Πολύ ωραία. Δεν θέλεις άλλο ροδονερό, ε. Όχι, πήρα όχι, πίσω. Όχι. Τι ωραίο, κοίταξε τώρα τι πιάτο. Και εσύ το έφτιαξες βέβαια, αλλά κοίταξε τι ωραίο πλάνο. Α, έφυγε το που το πλάνο. Όπου έφυγε το που το πλάνο. Έφυγε το, ναι. Μάλιστα. Θα έρθει πίσω πλάνο, γίνεται. Λοιπόν, θα έρθει πίσω το πλάνο, σε ακολουθεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα και για το ότι είσαι μέσα στο χρόνο και για το υπέροχο πιάτο μας. Πάντα θα το δοκιμάσεις. Εννοείται, γι' αυτό θα πάω διάλειμμα να το δοκιμάσω και επιστρέφουμε πίσω γιατί έχουμε μια πολύ ωραία θεραπεία ομορφιάς και έχουμε και 150 ευρώ βάουτσερ για μια τηλεθεάτρια μας σήμερα. Μάλιστα.